Centrare venita di astronomia στις 3 το μεσημέρι ο άλλος να σε Philips 230U BX. Ένα ραδιόφωνο που παίζει σχεδόν με όλα τα εξαρτήματα όπως βγήκε από το εργοστάσιο. Εξαιρετική κατασκευή, μικρός όγκος, διαχρονικά άριστα υλικά. Οι βλάβες του ήταν κυρίως στα συντονισμένα κυκλώματα, αποσυντονισμένα, οι μέσες και τα κυκλώματα της RF. Στο βίντεο που θα ακολουθήσει δεν έχει και πάρα πολλά πράγματα να δείτε, εκτός από τις διαδικασίες ελέγχου που δείχνουν ένα πολύ ευαίσθητο δέχτη. Αυτά, καλή συνέχεια. Philips BX230, ένα ραδιάκι που δεν πρέπει να λείπει από κανένα συλλέκτη. Μηνιών 30 εκατοστών επί 15. Σε καλή κατάσταση, δεν ανάβει καθόλου. Bit για bit. Θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Το μηχάνημα έχει ανοιχτεί. Έχουν αντικατασταθεί πρώτα οι δύο ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές της εξομάλυσης και θα ήθελα να σας δείξω σε αυτό το σημείο κάτι. Χρησιμοποιώ το τροφοδοτικό μου, το έχω βάλει 250 volt και θα δούμε μερικά πράγματα τώρα και είμαι στην κλίμακα των 50 mA. Βάζω στο συν εδώ και βλέπω τις διαρροές γενικά του μηχανήματος, οι οποίες είναι 2 mA. Αυτές οι διαρροές είναι υποφερτές και σημαίνει ότι κάποιος από τους αποζευτικούς πυκνωτές δεν έχει πρόβλημα. Επομένως μπορεί να βαστιχτεί αυτή η μορφή που έχει χωρίς να αλλάξω επιπλέον πυκνωτές. Θα δούμε στη συνέχεια αν κάτι με ενοχλεί, μπορεί να αλλάξω το πιθανόν ένα. Ο ηλεκτρολυτικός τώρα που είναι εδώ μέσα, αυτός που είχε, κοιτάξτε τη διαρροή, 5 mA ο ένας και η άλλη επαφή 8 mA, 8 και 5, 13. Αυτή η κατανάλωση θα ήταν επιβαρυντική για το μηχάνημα, αν και η χωρητικότητα του πυκνωτή είναι σωστή. 15 mA επιπλέον θα φόρτιζε την αντίσταση πτώσης τάσεως και γενικά δεν θα ήταν ό,τι καλύτερο. Επίσης ήταν καμένο το λαμπάκι, αλλά γενικά έχει έρθει μια λειτουργία στο μηχάνημα. Ο διακόπτης εδώ ήταν λίγο ταλαιπωρημένος. Θα γίνει καθαριότητα και θα συνεχίσει.
Ας συνεχιστεί το ψάξιμο. Ο δέκτης έχει τελειώσει. Έχει γίνει η ευθυγράμμιση, έχει γίνει επίσης ο συντονισμός της ΑΡΕΦ και όλα όσα σχετίζονται με την ευθυγράμμιση γενικότερα, το οποίο ήταν αρκετά δύσκολο. Επίσης να πω ότι τα ρυθμιστικά της μέσης, εδώ πέρα το πλαστικό φαγώνεται και σχεδόν κουνιέται με το χέρι και όχι με τη βίδα πλέει μέσα. Έχουν στερεωθεί με βερνίκι. Όλα είναι έτοιμα και έχει δώσει ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα. Στην κλίμακα επί 1 με σήμα CW 10 μικροβόλτ. Έχουμε ακουστική έξοδο 1 και βατ. Λίγο παραπάνω αγγίζει τα 3 βατ. Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καθαρό. Σε όλες τις συχνότητες. Να πω επίσης ότι η τροφοδοσία για λόγους ασφαλείας γίνεται από το τροφοδοτικό με 220 βολτ. Η συνολική κατανάλωση είναι 170 μιλιαμπέρ. Είμαι στην κλίμακα των 150, τερματίζει και λίγο παραπάνω, όσο ακριβώς λέει και ο κατασκευαστής. Δηλαδή 100 μιλιαμπέρ που τραβάνε οι λιχνίες για τα νήματα, συν 74 περίπου μιλιαμπέρ που ζητάει το κύκλωμα της υψηλής τάσης. Το κύκλωμα της υψηλής τάσης τραβάει 47 μιλιαμπέρ η λιχνία εξόδου ακουστικής, συν 7,5, 47 και 7, 54,5, και άμα προσθέσεις όλα τα από πάνω βγαίνουν άλλα 15, 70 τόσα μιλιαμπέρ. Το λαμπάκι Pilot, να πω επίσης εδώ που έχει του φωτισμού, ότι εάν καεί πάβει να λειτουργεί και ο δέκτης. Παράλληλα το λαμπάκι αυτό, το L1, έχει μία αντίσταση αρνητικού συντελεστή NTC, η οποία σε θερμοκρασία δωματίου είναι περίπου 4-5 κιλών περίπου, και μετά όσο ζεσταίνεται και περνάει ρεύμα πέφτει και εξισορροπεί την άνοδο του ρεύματος, γιατί ξεκινάμε από 100 μιλιαμπέρ και φτάνουμε στα 170 μέχρι να ζεσταθούν οι λάμπες, γιατί απαιτείται ένα χρονικό διάστημα περίπου 1 λεπτό μέχρι να σταθεροποιηθεί το ρεύμα. Από κάτω έχει ολοκληρωθεί. Το μόνο που έχει αλλαχτεί σαν πυκνωτής είναι αυτός εδώ, ο οποίος είναι στο κύκλωμα στην είσοδο του δέχτη στα 220, αυτός εδώ. Για λόγους προστασίας, ενώ ήταν καλός, έδειχνε καλός το όργανο, έχει λίγο φουσκώσει, είχε πετάξει και μια κιτρινίλα και γι' αυτό το λόγο τον άλλαξα. Όλος είναι original και με την προσθήκη του πυκνωτή του ηλεκτρολυτικού μπορεί να θεωρηθεί ένα μηχάνημα 100% αυθεντικό. Αυτά λοιπόν. Έχουμε κανονική λήψη λόγω του φερίτη. Ο βόμβος αυτός είναι από τις λάμπες μου. Από τις λάμπες του θωρισμού. Και αυτό.
15 χρόνια για συζητήσεων που έχουν ξεκινήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχουν. Όλα καλά λοιπόν. Θα το βάλω στο κουτί, μόνο που έχω χάσει τώρα τη βελόνα που στα καμάτια μου έπεσε, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, τέλος. Σαν βράχομαι στα κύματα, μ' αφήσες να θυσκέμαι. Δεν είστε μόνοι, δεν είστε μόνοι. Ο Νικόλας από τα Έλατα είναι κοντά σας. Καλή ακρόαση. Να κλαίω να τη ζαγέμαι.